το να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να επισκεπτόμαστε νέες δημόσιες δομές, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Διότι δείχνει ότι έχει κλείσει ο κύκλος της πολύ προβληματικής λειτουργίας του συστήματος υγείας, των μεγάλων δυσκολιών για την καθημερινότητα του συστήματος υγείας, έχει διασφαλιστεί η επιβίωση του ΕΣΥ, έχει στηριχθεί, νομίζω, με αρκετά αναγνωρίσιμο τρόπο πλέον και από το προσωπικό αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες το δευτεροβάθμιο επίπεδο του ΕΣΥ, δηλαδή τα νοσοκομεία, που εκεί η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα. Πριν από μερικά χρόνια τα νοσοκομεία βρέθηκαν σε συνθήκες πολύ μεγάλης διακινδύνευσης. Ήταν πραγματικά στο όριο του λειτουργικού blackout. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια, κυρίως από τον ανθρώπινο δυναμικό, από τους γιατρούς, από τους νοσηλευτές, από όλο το προσωπικό, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και τίμησαν πραγματικά τον όρκο τους και το ρόλο τους και κάλυψαν τις ανάγκες των ανθρώπων σε μια περίοδο που οι πολίτες μαζικά προσέφεραν στο σύστημα υγείας, διότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Σήμερα λοιπόν που έχουμε εξασφαλίσει την ευστάθεια στα νοσοκομεία, σήμερα είναι η ώρα να επενδύσουμε περισσότερο, και αυτό κάνουμε αυτή την περίοδο, στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θεωρώ ότι εκεί ήταν το μεγάλο έλλειμμα του συστήματος, εκεί ήταν το διαχρονικό κενό του ΕΣΥ, ειδικά στα αστικά κέντρα, όπου δεν είχαν αναπτυχθεί, όπως προβλεπόταν στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια και να στηρίξουμε τις παλιές δομές πρωτοβάθμιας, τα παλιά πολυατρία του ΙΚΟΠΗ που τώρα λέγονται κέντρα υγείας, αλλά και να αναπτύξουμε αυτές τις νέες καινοτόμες δομές οικογενειακής ιατρικής, που είναι ένας νέος θεσμός στη χώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι έχουμε καταφέρει μέσα στην κρίση, σε περίοδο δυσκολιών, σε περίοδο περικοπών, σε περιβάλλον λιτότητας, να έχουμε 124 τέτοιες δομές σε λειτουργία αυτή την